Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να δουλέψω στο χώρο μου με αυτές τις συνθήκες. Είμαι ανασφαλής. Εντάξει, έχω κάθε νόμο συμφέρον να κυνηγώ οπουδήποτε για αυτά τα πράγματα που γίνονται. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν μπορώ να εκπαιδεύσω τους φοιτητές μου, ούτε μπορώ να τους πω τους φοιτητές μου να έρθουν εδώ να δουλέψουν και να ρίξει ένας μία μολότοφ και να καούμε όλοι. Εντάξει, να συγκεντρωθούμε λίγο και να σοβαρευτούμε σε αυτή τη χώρα. Επιτέλους. Πόσο δίκιο. Επιτέλους. Δεν μπορώ εγώ να δουλέψω έτσι. Λοιπόν, καθηγητής πανεπιστημίου είμαι. Έχω την αυρόκρεμα της ελληνικής κοινωνίας εδώ μέσα. Να τα ακούσουν οι υπεύθυνοι. Επιτέλους. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ έκανα 10 ορόφους ανέβηκα σήμερα να πάω στη δουλειά μου. Για να διδάξω το μεσημέρι. Και θα διδάξω το μεσημέρι. Θα κάνω τη δουλίτσα μου. Γι' αυτό πληρώνομαι. Γιατί είμαι υπεύθυνος φορολογούμενος πολίτης. Αυτά να τα είναι... Λοιπόν, το τι θα κάνουνε. Είπανε ότι θα βάλουνε. Πολύ εύκολο είναι να βάλει πρόσβαση στο τύπαμε επιστήμιο και στο κτίριο. Πρόσβαση. Εγώ για να πω στο μυστικό. Είχα μια κάρτα για να μπω στο κτίριο που δούλευα στο διπλανό. Δεν μπορούσα να πω. Το ίδιο είναι και στην Ουαλία που πήγα για να κάνω σαμπάτικα. Δεν μπορούσα να πάω οπουδήποτε. Έπρεπε να πάρω άδεια. Γιατί εδώ πέρα εμείς είμαστε άλλο πλανήτη. Έχουμε εδώ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ γιατί θα πρέπει κάθε μέρα να προσπαθώ ουσιαστικά να επιβιώσω, να ξέρω να προσπαθώ να προφυλαχτώ από διάφορους απίθανους που κυκλοφορούν. Γιατί το πανεπιστήμιο, ποιος είναι ο ρόλος του πανεπιστήμιου? Θα έπρεπε να είναι το στολίδι μιας χώρας, το στολίδι μιας πόλης.